Πώς το ελέγχουμε? Γίνονται όλοι οι προβλεπόμενοι ελέγχοι από την φάρμα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Στους ελέγχους αυτούς εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, εμπλέκονται εκτινιατρικές υπηρεσίες, εμπλέκονται υγειονομικές υπηρεσίες, εμπλέκονται επίσης τα τελωνεία τα οποία ελέγχουν μέσω των συνοριακών σημείων άφιξης εμπορευμάτων στην Κύπρο και κατ' επέκταση στο κοινοτικό έδαφος. Και επίσης εμπλέκεται και το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα κατατόπους εργαστήρια, όπως επίσης τα εργαστήρια. Δηλαδή, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται και γίνονται είναι στα πλαίσια των διεθνών προδιάγραφων, δηλαδή. Μάλιστα. Δεν έχουμε κενά εδώ στην Κύπρο, όλα τα ελέγχουμε. Όχι, είμαστε εναρμονισμένοι υποχρεωτικά. Αν δεν είμαστε εναρμονισμένοι με το κοινοτικό κεκτημένο, δεν θα γινόμαστε μέλη το 2004. Μάλιστα. Πρώτη. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί και θα πρέπει να το βελτιώσουμε, κύριε Πίπη? Πάντοτε υπάρχει χώρος για βελτίωση σε ό,τι και να γίνει και είναι αυτό που είναι η συνεχής προσπάθεια των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών να βελτιώνουν τις εργασίες τις οποίες είναι επιφορτισμένες να κάνουν για να διασφαλίσουν την δημόσια υγεία και την υγεία φυσικά των ζώων τα οποία εμείς έχουμε σαν βάση διατροφής. Δεν εντατικοποιούνται οι έλεγχοι όλες αυτές τις μέρες των γιορτών Χριστούγεννα, Πάσχα, ολόχρονα δηλαδή πρέπει να μην ανησυχούμε? Όχι. Γίνονται οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στοχευμένα ακριβώς σε αυτές τις συγκεκριμένες περιόδους, παράδειγμα το Πάσχα, το 15 Αύγουστο και τα Χριστούγεννα, γίνεται εντατικοποίηση των ελέγχων που εκτελούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Ως ειδικός, έχετε μεταξύ δύο κρεάτων να επιλέξετε, ένα εισαγόμενο και έναν ντόπιο κυπριακό. Τι προτείνετε στον καταναλωτή να αγοράσει? Είναι δύσκολο το ερώτημα, αλλά για να ξέρουμε δηλαδή και να συγκρίνουμε. Δηλαδή αυτό που θα διανύσει και ξέρω εγώ κάποια χιλιόμετρα για να φτάσει στην Κύπρο είναι πιο καλό από αυτό που θα βρούμε, ξέρω εγώ, σε μια φάρμα έξω από την Λευκοσία? Όχι, πρέπει να ξέρετε και ο καθένας να έχει υπόψη του ότι τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, η διατροφή του ζώου, οι συνθήκες διαβίωσης, επηρεάζουν πάρα πολύ την ποιότητα του προϊόντος που παράγουν, όπως επίσης και τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά του. Αναμφίβολα, η ηλιοφάνεια με την οποία εμείς είμαστε, μας έχει χαρίσει ο Θεός στην Κύπρο, στον χώρο αυτό που ζούμε, δεν είναι η ίδια με την ηλιοφάνεια που υπάρχει στις βόρειες χώρες, όπως επίσης εμείς δυστυχώς δεν έχουμε την ανάπτυξη του χόρτου, ουσιαστικά των τροφών, στην Κύπρο ένεγα ακριβώς το προβλήμα που έχουμε με το νερό. Κάτι το οποίο είναι ευλογημένες οι βόρειες χώρες. Μάλιστα, σε άλλες χώρες ακριβώς. Οπότε και αυτό ακριβώς, γι' αυτό σας ανέφερα ότι διαφέρουν τα γευσιγνωστικά. Αλλά και η απόσταση είναι και η συντήρηση. Βεβαίως. Εάν οι συνθήκες που αφορούν την ευημερία των ζώων δεν τηρούνται και δεν πληρούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ζώων, αντιλαμβάνεστε ότι τα ζώα υποβάλλονται σε ένα συνεχές. Σε ένα στρες καταπώνησης, το οποίο έχει ως συνέπεια κατ' επέκταση και των επηρεασμών της ποιότητας του κρέατος, το οποίο θα απολάβουμε εμείς στα σφαγεία μετά τη σφαγή. Μάλιστα. Άλλο ένα βασικό ερώτημα είναι ότι, ξέρω εγώ, αυγά που είναι και των ημερών. Μπορεί να σου λέει ο άλλος έφερα φρέσκα αυγά από το χωριό, αλλά να φοβάσαι να τα πάρεις γιατί δεν είναι ελεγμένα από τις μεγάλες εταιρείες τα εργοστάσια. Μάλιστα. Επ' αυτού πώς απαντάτε? Δηλαδή είναι πιο ασφαλισμένα αυτά που ελέγχονται ή αυτά που, ξέρω εγώ, που έρχονται από ένα κοτέτσι και δεν ξέρεις, ξέρω εγώ, με τις 5-6 γόντες αν θα έχεις πρόβλημα? Σε αυτό το θέμα είναι επιλογή του καταναλωτή. Καταρχήν, το ρισκάρει και ό,τι βγει. Βέβαια, διότι και από τον κοινοτικό κανονισμό αυτά που είναι για προσωπική χρήση. Εάν εσύ ο ίδιος πας και τα αγοράσεις από τον παραγωγή, από το συγγενή, ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Δεν μπορείς μετά να αρχίσεις και να πεις να έχεις απέτηση ότι ξέρεις. Γιατί και πώς, ακριβώς. Απλά το ρισκάρεις και ό,τι βγει. Επιλέγεις αν θα πάρεις για ιδίαν χρήση ή αν θα πάρεις από τους. Άρα εμείς τρώμε άφοβα, είναι καλό το φαγητό που φτάνει στο πιάτο μας και οι φάρμες δηλαδή παράγουν τα καλύτερα. Με την εμπειρία που έχουμε και από τους ελέγχους που διενεργούμε, ναι, όπου βρούμε ότι παραβιάζεται οποιοδήποτε σκέλος της ισχύουσας, είτε κτηνιατρικής είτε υγειονομικής νομοθεσίας, εκεί επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα, γίνονται οι ανάλογες κατασχέσεις και καταστροφές των προϊόντων. Εάν δεν μπορεί να γίνει π.χ. ταυτοποίηση ενός προϊόντος,
Βεβαίως γίνεται κατάσχεση και καταστροφή του. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πίπη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλό.